Στην οικονομία, η Νέα Δημοκρατία και η Αλήθεια δεν έχουν συναντηθεί. Πάμε να δούμε 4 περιπτώσεις. Μισό εκατομμύριο Έλληνες που δεν δούλευαν το 19, τώρα δουλεύουν. Στην απασχόληση έχουμε πατήσει φρένο. Το 2023 ήμασταν 26 στην ΕΕ με 67% ποσοστό απασχόλησης. Οι μισές θέσεις εργασίας είναι μερικής απασχόλησης και έχουμε δυστυχώς ρεκόρ θανάτων από εργατικά δυστυχήματα. Έχουμε αύξηση από το 19 ίσα με το 23 των επενδύσεων 53%. Έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το ίδιο ισχύει και για τις εξαγωγές. Η Ελλάδα είναι τελευταία στις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ με 15%. Και βεβαίως είμαστε στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά τις εξαγωγές. Είμαστε δεύτερη-τρίτη σε ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Η Ελλάδα είναι 21η στην ανάπτυξη μέσα στην ΕΕ την τελευταία τετραετία, με περίπου 1,5% ανά έτος. Και βεβαίως, η ανάπτυξη αυτή είναι για λίγους, γιατί είμαστε οι τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Δεν έχει αυξηθεί κανένας φόρος. Αν κάποιος πιστεύει ότι αυξήθηκε με την εξαίρεση του τέλους κλιματικής αλλαγής που πληρώνουν οι τουρίστες και τώρα το τέλος κρουαζιέρας που μπαίνει, παντού αλλού έχουμε μειώσεις φόρων. Τα έσοδα από φόρους έχουν αυξηθεί ραγδαία και η Νέα Δημοκρατία αρνείται να πάρει μέτρα ανακούφισης για τους πολλούς. Από το 2021, τα έσοδα από φόρους έχουν αυξηθεί κατά πάνω από 40%, ενώ τα έσοδα από ΦΠΑ πάνω από 50%. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συναντηθεί με την κοινωνία και τις ανάγκες της. Ας κάνει τουλάχιστον μια προσπάθεια να συναντηθεί, έστω και μία φορά, με την αλήθεια.